Πού είμαστε? Αχ, δεν ξέρω. Μάλλον σε ένα παλιό στοιχειωμένο σπίτι. Κάτι μου λέει ότι παλιά μείνει η γιαγιά μου εκεί, πριν 85 χρόνια. Πριν η γιαγιά μου. Τι μας λες τώρα, έλα. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Μα τι λες τώρα, είναι στοιχειωμένα. Θες να πεθάνουμε. Ναι, έχει δίκιο. Όχι, κορίτσια. Σιγά το πολύ που να έχει καμιά ράχνη μέσα. Συγχαίρω με τις αράχνες. Πάμε. Δεν είναι κανείς μέσα, εννοείται. Άστα σε μένα. Άνοιξε. Μα τι κάνει έτσι. Τι έκανε έτσι. Δεν ξέρω. Κάτι έκανα έτσι και θα τα ερευνήσουμε. Πάμε να φύγουμε καλύτερα. Δεν είναι ασφαλές μέρος εδώ. Έχει δίκιο. Γιατί. Τι ήταν αυτό. Είμαστε ασφαλές εδώ. Α, τι είναι αυτό το πράγμα. Μα τι συμβαίνει. Δεν μπορεί το σπίτι να είναι στοιχειωμένο. Δεν υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια. Πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Η πόρτα δεν ανοίγει. Oh. Αυτό σημαίνει ότι παγιδευτήκαμε. Μια νυχτερίδα. Κακιά. Δεν είμαι κακιά. Πώς. Μα νυχτερίδες δεν συμπαθούν τα ζώα. Όχι. Καλά χαζά είστε. Τόσο κουφιοκέφαλοι είστε. Με φύρε στη νυχτερίδα. Παγιδεύτηκα εδώ πέρα. Εδώ και 3 λεπτά. Μα πώς το κατάφερες. Δεν ξέρω. Πω, μάλλον θα παγιδευτείτε και εσείς εδώ. Η μαμά μου ψάχνουν εδώ και 5 λεπτά. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Ναι. Αν δεν έρθω εκεί σύντομα, θα βγάλουν ανακοινώσεις σε όλη την πόλη. Ίσως πω και σε όλο τον κόσμο. Πλάκα σας κάνω, όχι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πόλη. Πα, πρέπει να βγούμε γρήγορα, πρέπει να βρούμε κάτι για να ανοίξουμε την πόρτα. Αυτό, τέλεια. Όπου φάντασμα, πριν να κατασπαράξει το φάντασμα. Μάλλον παγιδευτήκαμε και θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε! Πάμε να φύγουμε! Πάμε να φύγουμε! Πάμε να φύγουμε! Θα φύγουμε μόνο να υποσχεθείτε ότι θα με βοηθήσετε να βγω κι εγώ από εδώ. Καλά, εντάξει. Πάντως όμως δεν μπορούμε να φύγουμε. Τα παράθυρα είναι πολύ μικρά. Είναι πολύ σκοτεινό εδώ μέσα. Και ακούγεται παράξενη ήχη. Περίμενε λίγο. Μα τι κάνεις. Πού πας. Μα τι ακούγεται έτσι. Φάντασμα. Δηλαδή ζόμπι. Είχε ένα ζόμπι εκεί πάνω. Όποιο δωμάτιο και να πας έχει από ένα ζόμπι. Δεν το πιστεύω. Γιατί μας κοιτάει αυτός. Ποιος. Αυτό το καβούρι. Συνεχίζεται.